Κυρία Λέπη, έρχομαι σε εσά, γιατί ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα χθε να μιλά πάλι για εκβιαστικά διλήμματα στο παραπέντε της Κάλπης και για τη Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμη να συγκυβερνήσουν. Ε, Εμεί λέμε πως στην επομένη των εκλογών υπάρχουν όλε οι προϋποθέσεις να φτιαχτεί αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί υπάρχει προγραμματική σύγκληση στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για όλα τα μεγάλα Ζητήματα που αφορούν το λαό μα. Άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα περίπου σε κυβέρνηση είχαμε, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, το ΔΕΠΑΣΟΚ το 70%. Άρα, και τώρα για τα μεγάλα ζητήματα που είναι μπροστά μα, όπω το Ταμείο Ανάκαμψη, ο Νατοϊκό Προσανατολισμό τη χώρα, η Δημοσιονομική Πειθαρχία, συμφωνούν. Αν δεν τα βρουν αμέσω, δεν θα είναι γι' αυτό, θα είναι λίγο μετά για να εκβιάσουν περισσότερο το λαό μα. Άρα, εμεί λέμε. Καμία στήριξη και καμιά ανοχή σε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ο λαό μα μπορεί να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ, που ξέρει ότι κουκουέ ψηφίζει, κουκουέ βγαίνει. Και επίση καμία ανοχή και στο φασισμό. Γιατί εδώ φτάσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να φλερτάρει με φασιστικέ ψήφου, καθώ λέει δεν είχαν καταλάβει τα παιδιά τι ψήφιζαν. Μάλιστα. Έχουν περάσει 8 χρόνια στη δίκη, έχουμε δει ανθρώπου που δολοφονήθηκαν, έχουμε δει συντρόφου μα που απειλήθηκαν με δολοφονία. Έσχος, Άλλο ένα ισχυρό κίνητρο για να ψηφιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα.